Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα πράσινα, Βασιλική, εμένα. Ναι. Είναι από τα αγαπημένα μου χρώματα. Δηλαδή, δεν είδες που βγήκα πρώτη μέρα πρεμιέρα πράσινα από πάνω μέχρι κάτω. Και σου πηγαίνει κιόλας. Πώς είσαι σήμερα, αγάπη μου? Καλύτερα. Καλύτερα είσαι. Ναι, είσαι. Και πού πηγαίνεις, έτσι ήρεμη και ωραία? Λοιπόν, εγώ είμαι στο Άμστερνταμ. Πηγαίνω με τη μαμά μου στο μουσείο της Άννας Φρανκ, το οποίο είναι σπίτι. Εκεί ζούσε αυτή η κοπέλα, καθώς έγραφε το ημερολογιό της. Οπότε ο χώρος απαιτεί κάποιο σεβασμό, δεν επιτρέπονται κινητά, είναι ήρεμο, ήσυχο. Πάμε εκεί να κάνουμε τη βόλτα μας, να δούμε το μουσείο και μετά θα περπατήσουμε λίγο στα μαγαζιά. Και κάνει και κρυάκι λίγο στο Άμστερνταμ και είσαι λίγο και με το κασκολάκι σου. Πολύ ωραία, πολύ ωραία είναι στο Άμστερνταμ. Πάμε να δούμε τι θα πουν τα κορίτσια. Και θα πάμε κατευθείαν στη Χριστιάνα. Ναι. Που έχει βάλει δύο, δηλαδή δεν έχει βάλει ένα. Που αν με ρωτάς. Είναι μια πρόοδο. Βεβαίως και κάτι σ' αρέσει περισσότερο. Ναι. Ναι. Για καλό το είπα. Ναι. Ναι. Έχει συνδυάσει. Έχει βάλει πολλά στοιχεία. Έχει βάλει τσάντα, γαντάκια, καλτσάκια. Και μου άρεσαν τα καλτσάκια σου με το παπούτσι και τα υπόλοιπα. Δεν μ' αρέσει. Γιατί γελάς? Τίποτα με τα καλτσάκια. Πού τα βλέπεις? Εγώ δεν τα βλέπω τα καλτσάκια αυτά. Τα κίτρινα. Τα είδε προφανώς στην πασαρέλα. Ναι, ναι. Και ταιριάζουν. Με τι? Δεν μ' αρέσει το από μέσα. Θα μ' άρεσε να φορούσες αντί για φόρεμα κάποιο άλλο παντελόνι. Παντελόνα βασικά. Κάποια παντελόνα. Θέλω στο συγκεκριμένο χώρο να κάνω έτσι ένα στυλ λίγο πιο που να ταιριάζει πράγματι στο μουσείο. Να βγάζει δηλαδή ένα σεβασμό, να είναι μακρύ, να μην υπάρχει. Η παντελόνα να μην είναι τόσο casual. Βγάζει. Δεν ήθελα να είναι τόσο casual. Ήθελα να είναι λίγο πιο elegant. Okay. Αυτή ήταν η σκέψη μου. Τώρα θα δούμε. Ποτέ δεν ξέρει. Εντάξει, δεν μ' αρέσει ούτε η τσάντα. Και άλλο κασκόλ. Αυτό. Εντάξει. 2,9 είναι ο μέσος όρος σου από τις συμπαίκτριές σου. Θα πας τώρα στην Κριτική Επιτροπή για τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ. Άντε, καλή επιτυχία. Να είσαι καλά, Κατερίνα μου. Γεια σας. Γεια σου, Βασιλική μου. Τι κάνετε, να τα βγάλω σε όχι, όχι, είναι πάρα πολύ ωραία τα γυαλιά σου. Μπορείς να ανοίξεις λίγο μέσα να δούμε τι γίνεται? Ναι, βλέπετε εδώ έχουμε κάνει μια πατεντούλα με το μικρόφωνο. Γι' αυτό λίγο θα το κάνω όσο μπορώ. Ναι, βέβαια. Είναι αυτό. Έχω βάλει εγώ κάποιες βάτες, θα είναι σκέτο μαύρο. Ένα μαύρο ρούχο, δεν είναι, ένα μαύρο φόρεμα. Και έχεις βάλει βάτες στο φόρεμα? Εδώ, ναι, δύο. Μικρές. Νομίζω μεσαίες, δεν ξέρω. Είπα ούτε μικρές, αλλά ούτε τεράστιες. Άρα θα βγάλεις το παλτό εκεί και θα μείνεις με αυτό, σωστά? Μες στο μπορώ μουσείο. Να δω λίγο την εφαρμογή του. Ναι, πώς θα το κάνω αυτό? Ας το παλτό λίγο. Εντάξει, 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 ευχαριστώ. Δεν θέλει κάτι άλλο να το βγάλει τελείως. Όχι, όχι, είναι φούστα. Ε. Όχι, όχι. Και έχεις πάει στο Άμστερνταμ, στο μουσείο της Άννας Φρανκ. Έχω πάει και στην πραγματικότητα. Μπράβο. Τότε θα καταλάβεις αυτό που θα σου πω. Χουτ! Τι σημαίνει αυτό? Καλό. Στα Ολλανδικά. Δεν ακούστηκε καθόλου καλό. Σε αυτό το χουτ πάντως θα ακούστηκε. Τι μου ούστε. Έτσι είναι το καλό στα Ολλανδικά. Έχω να σου πω για άλλη μια φορά τα γυαλιά. Εγώ τα βρίσκω υπέροχα. Αυτά τα μεγάλα γυαλιά πόσο σου πάνε. Ενώ έχεις μικρό πρόσωπο, μου αρέσουν τρελά, σου αναβαθμίζουν όλο το look. Το φόρεμα πάνω σου πραγματικά δείχνει άψογα. Είναι η σιλουέτα σου τέτοια που αυτό το ρούχο είναι, μπορεί να το βγάλεις και να είσαι συντάκτρια περιοδικού μόδας. Είναι πάρα πολύ κομψό και ωραίο. Πάρα πολύ. Μ' αρέσει το παλτό πάρα πολύ. Μ' αρέσει η λεπτομέρεια αφού είσαι στο Άμστερνταμ για το κασκόλ που δίνει και αυτή την νότα μαζί με την κάλτσα. Σου λέω είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα μπορούσε να βάλει πιο ματ παπούτσια. Μποτάκια, okay, για εμένα. Θα μπορούσε να βάλει και λίγο με πιο μεγάλη φιάπα, να το κάνει και λίγο πιο μοντέρνο ακόμα και λίγο πιο ματσάντα. Και θα μιλάγαμε, θα ήταν το όνειρο. Mm-hmm. Άρα παρόλα αυτά, χουτ. Thank you. Σε αγγλικά απαντάω. Για να δούμε τι σημαίνει τώρα σε βαθμό αυτό. Ναι.
Συγγνώμη, δεν σου έχω εμπιστοσύνη, το καταλαβαίνει. Εμένα. Ήθελα λίγο να δω το βαθμό. Ήθελα να δω το βαθμό. Εντάξει, είμαστε πολύ. Επειδή φοράμε μπλε, μα μπερδεύει, συγγνώμη κιόλα. Όχι, 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 όχι. Δεν μπερδεύει κανένα κάποιον με το Στέλιο. Ευχαριστούμε πολύ. Σκέφτεστε και την παλέτα που θα κάτσετε όταν κάθεστε. Όχι. Τυχαία βγαίνει κάθε φορά. Δεν ξέρω ένα τι θα βάλει ο άλλο. Είναι τα πνεύματα που συναντώνται. Σήμερα να βάλω εγώ τη Ιλιάνα και η Ιλιάνα το δικό μου και αλλάξαμε. Ναι, αλλά τελικά εγώ βάλω μπλε eyeliner από κάτω και δέσαμε. Και όλο αυτό. Πάει πάρα πολύ η ζεύρα με το μπλε ρουά. Και με τον τζιν. Να φύγω. Και τον τζιν από κάτω. Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Τι να κάνουμε. Στην περίπτωση μα όμω δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Πάμε στο Έλιο. Ναι. Λοιπόν, Βασιλική. Πολύ ωραία σήμερα. Ωραία μαλλιά, ωραία γυαλιά, ωραίο και το φόρεμα σου ταιριάζει. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα παπούτσια. Είναι από τα πιο ωραία παπούτσια που έχεις βάλει στο παιχνίδι. Συμφωνώ, το παλτό μου αρέσει, δεν μου αρέσει το δέσιμο που έχεις κάνει πίσω. Είναι λίγο άτσαλο, λίγο αμήχανο. Ωραία τα γάντια που είναι ίδιο χρώμα με το παλτό. Ωραία και, και το κασκόλ αυτό το μεγάλο. Η τσάντα, συμφωνώ, είναι λίγο περίεργη. Το κατεβάζει λίγο το look, αλλά σαν ύφος τσάντα ταιριάζει. Θα μπορούσε να είναι μια πιο καλή τσάντα απλώς. Ναι. Όχι απαραίτητα μια ακριβή τσάντα. Ναι, ναι, ναι. Μια τσάντα που να δείχνει πιο ωραία. Λοιπόν, μπράβο για σήμερα. Ευχαριστώ. Τρία θα σου βάλω. Αχ, Θεέ μου. Για ξανακάτω λίγο αυτό. Είναι στα χέρια σου να κάνεις έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο αυτή τη στιγμή. Τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα, φοβάμαι. Έχει αρχίσει και τρελαίνεται. Λοιπόν, έλα, βγάλτα, πάρε λίγο αέρα. Αχ, Θεέ μου. Ότι θα χαιρόμουν τόσο πολύ με τρία. Δεν το παίρνει. Γιατί μην το λες αυτό, άλλοι άνθρωποι με τρία χαίρονται πάρα πολύ. Έλα. Κάτσε να ολοκληρώσουμε, δεν έχουμε φτάσει στο τέλος. Περιμένω. Λοιπόν, Βασιλικούλα μου, νομίζω πως η σημερινή σου εικόνα δείχνει ότι πραγματικά μας ακούς και τουλάχιστον σήμερα τα άφησες όλα στην άκρη και έκανες κάτι διαφορετικό. Πειραματίστηκες και στα μαλλιά σου και στο μακιγιάζ. Έχεις φέρει ένα πολύ ωραίο φόρεμα, σου πηγαίνει πάρα πολύ, υπέροχο. Δεν είναι όλα μεταξύ τους τόσο πολύ ωραία, που πραγματικά νομίζω ότι επιτέλους μας κατάλαβες και συνεννοηθήκαμε και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Είμαι χαρούμενη που είσαι και εσύ καλά. Και έχουμε ξεκινήσει με τέτοια χαρά. Εύχομαι να κρατήσω. Να κρατήσω. Χτυπάω ξύλο, παιδιά. Χτυπάω ξύλο. Να είμαστε καλά. Νομίζω ότι μετά από μια δύσκολη εβδομάδα γενικά για σένα, στιλιστικά όλα τα υπόλοιπα στα λύσετε. Σου αξίζει λίγο να πάρεις μία ανάσα και να πάρεις έτσι τη δύναμη να συνεχίσεις ακόμα καλύτερα. Διπλότο! Πάντως να σου πω κάτι, να ξέρεις ότι είναι οι λεπτομέρειες που έχουν κάνει αυτό το look σοβαρό. Γιατί αν τα παπούτσια δεν ήταν μητερά και ήταν στρογγυλά, αν τα γυαλιά δεν ήταν αυτά και ήταν κάτι μικρούλια και δεν φοράει και τα γάντια, η εικόνα θα ήταν ας πούμε ένα. Βασιλική μου, κανονικά θα σου έλεγα να πας να κάτσεις και να ακούς το βαθμό. Αλλά θέλω να το δω στο όρθιο να συμβαίνει. Θες να με δεις ξαπλωμένη εσύ. 12,9 είναι η συνολική σου βαθμολογία. Φόρτσα! Κοίτα τώρα πρέπει να... Ναι, 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 γεια. Πρέπει να πάρεις τη θέση τώρα πίσω.